Γεια σας! Αποφάσισα να σας κάνω άλλο ένα empty video, γιατί γενικά μου άρεσαν πάρα πολύ να βλέπω στους άλλους empty video. Δεν υπόνο το τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν σας αρέσουνε. Αν σας αρέσουνε, γενικά πατήστε like για να ξέρω για το μέλλον. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με καλλιτικά. Ήταν στα αγαπημένα του Δεκεμβρίου και είναι το Sugar Plum Spice. Το τσάι που δεν έχει καφέινη μέσα είναι το πιο νόστιμο τσάι που έχω πιει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου. Σας συστήνω να πάτε να το πάρετε, να το παραγγείλετε. Το παίρνω από το iHerb, το έχω πάρει μόνο μία φορά βασικά. Είναι εφιστικό, η γεύση του είναι εφιστική, είναι υπέροχο. Επόμενο αγαπημένο είναι πάλι από iHerb και είναι από την Desert Essence το coconut shampoo. Σας το δείξα και αυτό σε αγαπημένα. Είναι ένα σαμπουάν για ξηρά μαλλιά, ενυδατώνει πάρα πολύ βαθιά, δίνει λάμψη, καθαρίζει πάρα πολύ καλά. Παιδιά, αυτό το σαμπουάν είναι... Εντάξει, και εγώ ξέρετε πως έχω και μια αγάπη με την καρύδα, σε λίγο θα ανακοινώσουμε τις αραβόνες μας. Πάρα πολύ ωραίο σαμπουάν. Το μόνο κακό είναι πως είναι πολύ μικρή ποσότητα. Είναι 200ml. 237ml. Μακάρι να ήταν πιο πολύ. Θα το πάρω ξανά σίγουρα. Σίγουρα. Επόμενο που έχω στα empties είναι ένα dry shampoo. Μου είχατε πει να κάνω reviews για dry shampoo, αλλά δεν χρησιμοποιώ dry shampoo. Δηλαδή, αν νιώθω πως έχουν αρχίσει να λαδώνουν τα μαλλιά μου, απλά θα κάνω μπάνιο. Δεν κρίνω όλους εσάς που έχετε σχολείο και εξεταστικές και δεν προλαβαίνετε ούτε να ανασάνετε. Δεν μ' αρέσουν τα ξηρά σαμπουάν. Ίσως επειδή το συγκεκριμένο δεν ήταν καλό, το δοκίμασα να το χρησιμοποιήσω και με τον τρόπο που γράφει από πίσω και με δικό μου τρόπο. Δεν δουλεύει σε καμία περίπτωση. Το μόνο που κάνει είναι να δίνει ένα πολύ ωραίο άρωμα στα μαλλιά. Είναι όντως το φρεσκοπλημένο, αλλά δεν φαίνονται φρεσκοπλημένα. Και το κακό είναι πως πρέπει να το βάλετε στο μπαλκόνι, γιατί απλώνει παντού μια άσπρη πούδρα και δεν μπορείς να αναπνεύσεις μετά. Λέει μια επιπλέον μέρα φρεσκάδας χωρίς λούσιμο. Εντάξει, πλήσω αν είναι τι. Επόμενο αγαπημένο, σας τα λέω γρήγορα γρήγορα γιατί έχω πολλά σήμερα, είναι από την Bioderma το Micellar. Δεν θα πω πολλά πράγματα, ξέρετε που συνέχεια το αγοράζω, συνέχεια το τελειώνω. Το έχω συνέχεια στα αγαπημένα, στα empties. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι το καλύτερο μισελέρ που έχω δοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου και έχω κάνει μια εκτεταμένη συζήτηση για τα μισελέρ νεράκια. Θα σας έχω από κάτω το βίντεο να πάτε να το δείτε ή θα σας βάλω κάπου ένα κουτάκι τώρα εδώ, επειδή τώρα έχω γίνει και τεχνολογικά πιο προσεγμένη. Το συγκεκριμένο βλέπω πως είχε 9.952 ευρώ, που δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εντάξει, κοίταξα να δεις, αν είσαι πολύ πλούσιος και μπορείς να δίνεις 9.952 ευρώ στα μισελέρ νεράκια. Επόμενο empty προϊόν, άδειο προϊόν, θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά μας. Είναι από την L'Oréal Elnett E-Lac, την οποία την έχω στο Extreme Hold. Η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή άμα θέλετε ένα τελικό φινίρισμα, άμα θέλετε έτσι, ας πούμε, για το καλό να βάζεις λιλάκ, δεν ξέρω πώς να το θέσω, φεύγει αμέσως με ένα βούρτισμα. Τώρα, άμα θες να κάνεις ένα hardcore, έτσι, ωραίο χτένισμα, αυτό δεν κρατάει. Γενικά ακριβή, είναι γύρω στα 9 ευρώ, δεν πιστεύω ότι αξίζει για αυτά που λέω και γενικά φεύγει με ένα βούρτισμα. Οπότε δεν χρειάζεται μετά να πάτε να πλένετε μαλλιά και να κάνετε όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται με την κανονική τυλάκ που δεν φεύγει και έχει κουγαλώσει το μαλλί και γίνεται όλο αυτό. Είναι καλή γι' αυτά, αλλά δεν... είναι ακριβή ρε παιδιά. Επόμενο είναι μια κρέμα χεριών από την εταιρεία Burt's Bees, η οποία είναι με κερί μέλισσας και γάλα αμυγδάλου. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά τα νύχια μου τα έχω κόψει κοντά, τα έχω άβαφα, γιατί προσπαθώ να τα αδυναμώσω λίγο, επειδή συνέχεια τα βάφω και τα έχω deep. Η συγκεκριμένη κρέμα χεριού την πήρα επειδή μου τη σύστησε η Τζίνα, την οποία τη χρησιμοποιεί ευλαβικά, αλλά δεν πιστεύω πως είναι τόσο καλή. Είναι αρκετά παχύρευστη, δεν απορροφάται εύκολα από το δέρμα, χρειάζεστε πολύ ποσότητα
Και η μυρωδιά μυρίζει πικραμύγδαλο. Εντάξει, για όσους σας αρέσει θα ενθουσιαστείτε με τη μυρωδιά. Αλλά για μένα που απεχθάνομαι τη μυρωδιά του πικραμύγδαλου, δεν ήταν και ιδιαίτερα ευχάριστο. Εντάξει, τη μυρωδιά μπορείς να την ανοιχτείς άμα είναι ένα προϊόν καλό. Αλλά δεν... Όχι. Ένα προϊόν που ποτέ δεν σας έχω μιλήσει για αυτό, αλλά συνεχώς το αγοράζω, είναι το ξεβαφτικό νυχιών χωρίς ασετόν από Victoria Silk Touch, το οποίο το παίρνω από τα Jumbo. Είναι ένα ξεβαφτικό νυχιών χωρίς ασετόν, όπως λέει. Λέει πως έχει μέσα, περιέχει πρωτεΐνες μεταξιού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει για ένα ξεβαφτικό που έχει 50 λεπτά. Εντάξει, μην περιμένουμε και θαύματα. Χρησιμοποιώ πάντα ξεβαφτικό χωρίς ασετόν, γιατί εφόσον υπάρχει μια εναλλακτική στο ασετόν, γιατί να βάλω ασετόν πάνω στα νύχια μου, το οποίο τα καταστρέφει. Και εγώ τα βάφω και συχνά, τα ξεβάφω όλη την ώρα, δεν θέλω να τα καταστρέψω. Έχω δει μακροπρόθεσμα πως δεν μου καταστρέφει την επιφάνεια του νυχιού και πως είναι πάρα πολύ καλό για, δεν ξέρω πόσο έχει, σίγουρα κάτω από 1 ευρώ. Συνεχώς αγοράζω το ίδιο. Μετά έχω ένα προϊόν το οποίο με λυπεί που έχει τελειώσει. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ακριβό και γενικά είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Σας το δείχνω από την αρχή που έχω ξεκινήσει τα βίντεο. Είναι της Laura Mercier το Secret Camouflage, το concealer, το οποίο είναι διπλό. Έχει από τη μία μεριά μία απόκρωση η οποία είναι σωμών και είναι για να καλύπτει τους μαύρους κύκλους, το οποίο το κάνει, παιδιά, αυτό το σωμόν, η συγκεκριμένη απόκρωση είναι καταπληκτική. Και δίπλα έχει ένα χρώμα το οποίο είναι σαν κονσίλερ για να φωτίζει την περιοχή. Ήταν ένα προϊόν, περάσαμε τόσο καλές στιγμές μαζί, ήταν υπέροχο, μου λείπει ήδη. Σίγουρα κάποια στιγμή θα το ξαναπάρω. Έχω να σας δείξω από την Απιβίτα το lip balm με πρόπολη, το οποίο το έχω ξαναδείξει στα Empties. Είναι, πιστεύω πως είναι ένα από τα αγαπημένα μου lip balm, για να μην πω το αγαπημένο μου. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, εγώ μυρίζω μέσα και λίγο καρύδα. Δεν έχει σιλικόνες, parabens, mineral oil, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, είναι 98% φυσικά συστατικά. Πάρα πολύ ωραίο, είναι υδατώνει πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ, χωρίς όμως να κάνει αυτό το film από πάνω που είναι ένα σύχαμα. Έχω δύο μάσκαρες. Λοιπόν, η μία είναι του Corecne Professional Volume. Είναι από τη σειρά που είχαν μέσα το... με τα ηφαιστιακά στοιχεία, τα δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, το βουρτσάκι είναι πολλά υποσχόμενο. Είναι γενικά ένα τρίχινο βουρτσάκι, έτσι περιπλοκό. Πολλά υποσχόμενο, αλλά αν δεν έχετε γεννηθεί, έτσι, δεν σας έχει πρικίσει η φύση με βλεφαρίδες ωραίες από μόνες τους, δεν θα δείτε κάτι ιδιαίτερο με αυτή τη μάσκαρα. Δίνει κάποιο όγκο, δίνει έντονο μαύρο. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο θα αγόραζα ξανά η συγκεκριμένη τους μάσκαρα. Όχι τόσο πετυχημένη σύσταση. Και η επόμενη είναι από την Aiden Cosmetics. Σας το είχα ξαναδείξει, ήταν μέσα στο Beauty Test Box. Είναι η Intelligent Mascara. Η οποία υπόσχεται πως δίνει έτσι ένα γύρισμα στις βλεφαρίδες. Το βουρτσάκι είναι από αυτά που τα βλέπεις και λες τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πλαστικό. Εντάξει, δεν με εντυπωσίασε το βουρτσάκι. Αλλά τι κάνει, δίνει πάρα πολύ μήκος και τις γυρνάει. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε 3 στρώσεις, δεν έχετε τη δυνατότητα. Γιατί θα γυρνάνε και θα χτυπάνε εδώ πίσω. Με τίποτα. Με τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε 3 στρώσεις. Μπορεί και στη δεύτερη να έχει το πρόβλημα. Σίγουρα, σίγουρα θα την έπαιρνα και ξανά και απλά θα χρησιμοποιήσω και μια άλλη για λίγο όγκο. Για κάποιες μέρες που θέλω όγκο. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι τρελή. Θέλω και όγκο, θέλω και μήκος, θέλω και τα πάντα. Και δεν με νοιάζει να φαίνονται και κοκολλημένες μεταξύ τους. Είμαι τρελή. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ, αν και έχω και άλλα πραγματάκια, για να μην βγει μεγάλο το βίντεο, για να μην σας κουράσω, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο σας αρέσουν τα empties. Είπα πολλά, γεια. Πείτε μου αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα και πώς σας φανήκαν εσάς, γιατί εντάξει, στον καθένα κάθονται και διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, πριν φύγω θα σας δείξω γάτες, γιατί νομίζω πως έχετε καιρό να τις δείτε. Δεν θέλουνε παιδιά να σας χαιρετήσουνε. Έχουν αποκτήσει ένα υφάκι, δεν μ' αρέσει αυτό, από τότε που αρχίσαμε τη συνεργασία με το MAD, οι γάτες έχουν καβαλήσει το καλάμι. Αυτά λοιπόν, σταματάω να μιλάω μόνη μου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας!